Αναφορικά με τις καταγγελίες που έκαναν σήμερα το πρωί κάτοικοι στην περιοχή Ψαλιδίου για το γεφύρι εκεί, το οποίο για άλλη μια φορά υπερχείλησε, έδωσαν την ευθύνη, έριξαν την ευθύνη στην περιφέρεια που δεν πραγματοποίησε φέτος καθαρισμούς. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω, καλημέρα και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς, στο σταθμό σας και σε όλους καλά. Τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά την αγανάκτηση και τις καταγγελίες των κατοίκων, τις σημερίζομαι διότι η περιφέρεια από πέρσι έχει συνάψει τριετής συμβάσεις με εργολάβους για τον καθαρισμό ρευμάτων και ποταμών. Οι τριετής συμβάσεις έχουν τον νόημα για να μην υπάρχει καθυστέρηση κάθε έτος να πραγματοποιείται μία σύμβαση και μέχρι ότου υλοποιηθεί τότε και τελειώσει. Τότε γιατί δεν έγινε καθαρισμός, κύριε Μπαχέ? Λοιπόν, η υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου και ποιών ρεμάτων και ποιών ποταμών γίνεται είναι η τεχνική υπηρεσία. Είναι δηλαδή το γραφείο των μηχανικών οι οποίοι δίνουν μία κατάσταση ρεμάτων και ποταμών στον εργολάβο και οφείλουν να εποπτεύουν ότι πραγματοποιείται σωστά και καλά ο κάθε καθαρισμός. Δηλαδή τι θέλετε να πείτε, ότι οι εργαζόμενοι το τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών δεν έδωσαν τις κατάλληλες πληροφορίες για προτεραιότητες ρεμάτων? Αυτοί είναι υπεύθυνοι να βάλουν τις προτεραιότητες, διότι υποτίθεται ότι αυτοί γνωρίζουν. Το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αυτοί και δεν γνωρίζω. Εγώ πιστεύω ότι τη στιγμή που ο εργολάβος έχει σύμβαση θα έπρεπε να αναζητείτε, να του επιβάλλεται ο καθαρισμός έγκαιρα και να εποπτεύεται αν ο καθαρισμός έχει γίνει καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο έπαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, δεν είναι μηχανικός, εκτός και αν ήταν μηχανικός. Εγώ μηχανικός δεν είμαι, δεν μπορώ να παρέμβω στο έργο των μηχανικών και να δώσω εγώ προτεραιότητα και να εποπτεύσω εγώ τον καθαρισμό των ρευμάτων και των ποταμών. Επομένως, αν εννοείται ποιος έχει την ευθύνη και τα λοιπά, ευθέως σας λέγω ότι την έχει το τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών. Για όποιες ναι, αλλά το τμήμα ελήψεις. Τεχνικών υπηρεσιών έχει και προϊστάμενο όμως, κύριε Μπαχέ. Δύο άτομα είναι εδώ πέρα στο τμήμα τεχνικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Δύο άτομα, δύο μηχανικοί. Τους γνωρίζουν οι πολίτες και το ξέρουν. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, δικαίως. Η εργαζόμενη που βρέθηκε στο σημείο εκείνο που πήγε σήμερα το πρωί είπε ότι δεν έχει μηχανήματα και ήταν φυσιολογικό. Μηχανήματα για να λειτουργήσει, τι να κάνει και ο υπάλληλος? Μα σας είπα, μηχανήματα το επαρχείο δεν έχει. Εργάτη στο επαρχείο δεν έχει. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Έχει όμως σύμβαση. Στον συγκεκριμένο εργολάβο. Βεβαίως. Και όχι σήμερα. Αυτά έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί εδώ και καιρό. Από τα τέλη Οκτωβρίου. Να είχαν καθαριστεί όλα τα ποτάμια. Εγώ δεν μπορώ να τους επιβάλλω ποιο ποτάμι έχει προτεραιότητα. Αυτοί τα ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από μένα και από εσάς. Οπότε έπρεπε έγκαιρα να γίνει ο καθαρισμός στη στιγμή που είναι πληρωμένοι οι εργολάβοι. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν. Γιατί είναι λυπηρό να υπάρχει για ένα έργο εργολάβος ο οποίος να είναι υπεύθυνος με τριετή σύμβαση. Και οι άνθρωποι να καρδιοκτυπούν όλο το βράδυ για το μην πλημμυρίσουν τα σπίτια τους και να έχουν σηκωθεί από τα ξημέρωτα και να προσπαθούν οι ίδιοι να κάνουν ό,τι μπορούν. Και όταν έφτασε πλέον σήμερα στο Αμίν, αναγκάστηκαν να καλέσουν την ΔΕΙΑΚ, η οποία άμεσα μαζί με τα συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν εκεί για να κάνουν τον καθαρισμό τους, ώστε. Γιατί όταν πήγε η κάμερα του Κώστη Βή, πρέπει να πούμε ότι ήμασταν κοινείς μάρτυρες αυτού του επεισοδίου, το νερό ήταν έτοιμο να υπερχυλήσει και να μπει στα σπίτια των κατοίκων. Ήταν οριακά. Κύριε Καπάνη, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολες στιγμές, τέτοιες γιορτινές μέρες, ο κόσμος να αγωνιά για την περιουσία του. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει πρόληψη. Όλα αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα. Και εμείς σαν περιφέρεια έχουμε, σας είπα, συμβασιοποιήσει τις δουλειές αυτές. Έχουν γίνει συμβάσεις τριετής. Για πρώτη φορά έγιναν πέρσι. Διότι κάθε έτος γινόταν μια σύμβαση. Άντε να ψάχνεις τους εργολάβους, να δώσουν προσφορές, να
προσφεύγουν και τα λοιπά. Οπότε τώρα πετύχαμε τριετή σύμβαση. Και έπρεπε ο Εργολάβος να είχε πάρει εντολές έγκαιρα να καθαρίσει τα ποτάμια που θεωρώ. Πάντως κάποιος πρέπει να ελέγξει τελικά ποιος έχει ευθύνη, αν δηλαδή η ευθύνη είναι στις τεχνικές υπηρεσίες ή αν είναι στον εργολάβο. Έτσι όπως μου τα λέτε εμένα μου φαίνεται πιο πολύ ότι είναι θέμα εργολάβου και όχι τεχνικών υπηρεσιών. Ναι, τον εργολάβο πρέπει να τον... Αλλά δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για να το αποφασίσω. Όχι, θα σας το πω εγώ. Τον εργολάβο πρέπει να τον καθοδηγεί κάποιος. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός που θα τον καθοδηγήσει και θα του δώσει ένα πρόγραμμα καθαρισμού, εγώ ή εσύ? Δηλαδή λέτε ότι φταίνει οι τεχνικές υπηρεσίες. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι εργολάβοι και οι τεχνικές υπηρεσίες. Τι να σας πω, να σας πω ψέματα, να σας πω ότι φταίει ο Χατζημάρκος. Να σας πω ότι φταίει ο Χατζημάρκος ή φταίει ο Καμπανής. Εγώ ούτε το πρόγραμμα έχω. Τι καθαρίζουμε σήμερα, τι αύριο. Δεν παρεμβαίνω στις υπηρεσίες. Και δεν ανήκουν σε μένα, να ξέρετε. Όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι υπάλληλοι ανήκουν στις αντίστοιχες διευθύνσεις στην Ρόδο. Μάλιστα. Αλλά είναι δυνατόν εγώ να υποδείξω καθαρίστε αυτό το ρέμα, γιατί κατά την άποψή μου πρέπει να καθαριστεί νωρίτερα και όχι το άλλο που μου υποδεικνύουν οι μηχανικοί. Μάλιστα. Εδώ θα έκανα υπέρβαση, υπέρβαση και ναι. Παράβαση και εγώ δεν μ' αρέσουν να παρεμβαίνω. Όπως όταν εγώ διαγνώσω ένα περιστατικό, θα έρθει ο δημοσιογράφος ή μηχανικός να μου αμφισβητήσει την διάγνωσή μου. Καθένας τη δουλειά του, δεν το συζητάω. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε κάθε περίπτωση ζητάω συγγνώμη ειλικρινή για την ταλαιπωρία και για αυτά τα συμβάματα. Δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει έγκαιρα να γίνονται τα πάντα. Δεν πρέπει να περιμένουμε την τελευταία τη στιγμή και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να καλύψω τίποτε, δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο, τίποτα ο λιγότερο.